Με εικόνες αποκάλυψης ομοιάζει η πραγματικότητα στη Θεσσαλία. Δεκάδες χωριά έχουν πνιγεί από τα νερά και χιλιάδες κάτοικοι την ίδια ώρα έχουν ξεσπιτωθεί. Σπίτια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και επιχειρήσεις σε περιοχές της Λάρισας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων θυμίζουν πλωτές πολιτείες. Τελευταία στιγμή σωθήκαμε. Ευτυχώς ήταν δύο άτομα εκεί πέρα με τις βάρκες και μας έβγαλαν στο ανάκουμα. Έφυγα από το σπίτι και πήγα σε ένα αντιόρβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Οι εικόνες από τη Λάρισα προκαλούν σοκ και δέος. Με τον ποινιό να έχει φουσκώσει επικίνδυνα και τη στάθμη του σε κάποια σημεία να φτάνει τα 9,5 μέτρα, τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει τρόμο με μια σειρά από περιοχές της Θεσσαλικής πόλης μετά τα δεκάδες χωριά να δίδεται οδηγία να εκενωθούν. Μέχρι 8 το βράδυ κρατιόμουν στο παράθυρο εκεί, από τα κάγκελα. Τώρα θα φύγουμε, γιατί ήρθαμε για τα σκυλιά. Όταν πλημμύρισε ο χήμαρος, ίσα-ίσα που πρόλαβα να βγάλω τους γονείς μου από το παράθυρο, να ανεβούμε στο διόρυφο, αλλά και εκεί δυστυχώς ένα καλώδιο πήρα από πάνω τη σκεπή. Στην Κωμόπολη του Παλαμά Καρδίτσας, η επόμενη μέρα από τις πλημμύρες είναι αποκαρδιωτική, με τους κατοίκους να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους, ενώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε νερό, ξηρά τροφή, φάρμακα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Μας έβαλε ο γιος μου κάτι μπαλέτες. Και βγήκαμε σόι. Είχα κάτι ζώα, αυτά πνιγήκανε μέσα στο ποτάμι. Στο βλοχό για να σωθούν 200 και πλέον άνθρωποι που δεν μπορούν καν να διακρίνουν κάτω από τα νερά τα σπίτια τους, βρήκαν καταφύγιο στο λόφο πάνω από το χωριό, όπου διέμεναν χωρίς τρόφιμα και νερό. Συνολικά έχουν γίνει περισσότερες από 1.890 διασώσεις, με σωστικά συνεργεία να επιχειρούν να απομακρύνουν από τις πλημμυρισμένες περιοχές ανθρώπους που ζουν επί τρία σχεδόν 24 ώρα έναν απίστευτο εφιάλτη. Αναγόζησε λίγο το φακό σου. Δεν έχει ξαναζήσει στο χωριό τέτοιο πράγμα. Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Καταστροφές ανυπολόγιστες. Εικόνες χάους επικρατούν και στο Βόλο, με κατοίκους χωρίς πόσιμο νερό και τρόφιμα να επιχειρούν να μαζέψουν ό,τι μαζεύεται από τον υγρό εφιάλτη που ζουν και που κανείς ουδέποτε μπορούσε να φανταστεί ότι θα γίνει φρικτή πραγματικότητα. Και όσο οι ώρες περνούν και τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν, ο δραματικός απολογισμός αυτής της θεομηνίας σοκάρει, αφού η λίστα με τους αγνοούμενους δεν μπορεί μέχρι και τώρα να εξακριβωθεί. Την ώρα που αυξάνεται και η λίστα με τους νεκρούς, αφού τόσο στο Βόλο εντοπίστηκε νεκρός άνδρας που αναζητούνταν, όσο και στον Παλαμά μια ηλικιωμένη νεκρή μέσα στο σπίτι της. Έχει μπει ήδη μέσα. Είμαι πάντα εδώ στα δύσκολα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έκανε αυτοψία σε πληγήσεις περιοχές της Καρδίτσας. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε άμεση δέσμη μέτρων, ενώ σε σύσκεψη με φορείς ζήτησε έμφαση στους απεγκλωβισμούς πολιτών. Φυσικό φαινόμενο. Όμοιο το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα, δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή την πρόκληση. Πρώτον, η σωτηρία των ανθρώπων και ο απεγκλωβισμός, ειδικά όσων κινδυνεύουν από τα χωριά στα οποία ακόμα δεν έχουμε πρόσβαση. Να είναι οι άνθρωποι ασφαλείς, να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ένα τέτοιο φαγητό και μια δυνατότητα σε πρώτη βάση μέσω του Δήμου και της υποστήριξης που θα δώσουμε να μπορούν να έχουν την ασφάλεια την οποία χρειάζονται. Θα ξεκινήσει το δύσκολο και μακρόχρονο έργο της αποκατάστασης. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να υποστηριχθούν οι πολίτες και να μην υπάρχουν προβλήματα με την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Φαίνεται ότι είμαστε απροετοίμαστοι ως πολιτεία για τόσο σημαντικά και ακραία καιρικά φαινόμενα. Τέρμα πια ο εμπεγμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές έχουν τεράστιες εγκληματικές ευθύνες. Παρετήσεις τώρα για να γίνει πιστική η κυβέρνηση και αν δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει να γίνουν εκλογές.